Το ποτάμι δεν έχει κομματικό στρατό. Οι πολίτες συσπηρώνονται στο ποτάμι τις τελευταίες ημέρες. Αυτά ανέφερε ανάμεσα σε άλλα πριν από λίγες ώρες ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης, με αφορμή φυσικά τις ευρωεκλογές. Μαζί μας τώρα τηλεφωνικά βρίσκεται ο Ευρωβουλευτής του Ποταμιού, κύριος Μίλτος Κυρίκος, ο οποίος είναι εκ νέου υποψήφιος Ευρωβουλευτής, και θα κάνουμε μαζί του μια σύντομη συνομιλία τόσο για την υποψηφιότητά του, όσο και για το διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών. Κύριε Ευρωβουλευτά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ξέρω πως το πρόγραμμά σας είναι ιδιαίτερα πιεσμένο, οπότε πάω στο διατάφτα της απόψινής μας τηλεφωνικής επικοινωνίας. Είστε και πάλι υποψήφιος. Θα ρωτήσω γιατί, κύριε Ευρωβουλευτά. Γιατί είμαι υποψήφιος ή γιατί είμαι με το ποτάμι? Γιατί είστε υποψήφιος και βεβαίως σε συνδυασμό με το ποτάμι. Συγκεκριμένη επιλογή. Μάλιστα. Υποψήφιος γιατί μετά από 5 χρόνια στην Ευρωβουλή είδα πως ήταν αλήθεια. Οι περισσότερες αποφάσεις παίρνονται εκεί για τη χώρα μας. Το 80% της νομοθεσίας. Ένα μεγάλο μέρος συνεισφορά στο γενικό πολιτικό πλαίσιο και την ροή προς την Ελλάδα. Και γι' αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Θα ήθελα να συνεισφέρω κι εγώ όσο περισσότερο μπορούσα από αυτό ή κάποιο άλλο πόστο. Και φυσικά γιατί είμαι το ποτάμι. Και το ποτάμι είναι ο χώρος μου. Αυτό εκλέχθηκα. Στους ανθρώπους που με ψηφίσαν έδωσα τον πρώτο απολογισμό. Και δεν είχα καμία άλλη επιλογή να στηρίξω, γιατί είναι ένα κόμμα βαθύτατα ευρωπαϊκό, αλλά το οποίο προσφέρει μια μοναδική δυνατότητα σε εμάς που είμαστε ευρωβουλευτές ή στους εθνικούς βουλευτές ή σε όλα τα στελέχη. Να μπορούμε να απευθυνόμαστε σε πολλούς χώρους. Γιατί εμείς δουλέψαμε και με τους σοσιαλδημοκράτες, δουλέψαμε και με τους φιλελεύθερους, δουλέψαμε και με τους πράσινους και συνεργαστήκαμε και με την ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς. Ακριβώς δεν έχουμε παροπίδες. Κανένα άλλο κόμμα δεν μπορεί να πει ότι αυτή τη συνενετική διάθεση, η οποία ολοκληρώνει έργα όμως, δεν είναι απλώς μια διάθεση κουβέντας, βοηθάει να περάσει, όπως παράδειγμα, τα όλα τα δικαιωματικά νομοσχέδια που ψηφίσαμε στην Ελλάδα, η Συμφωνία των Πρεσπών, ή η δουλειά που κάνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο για ευρύτερες συνθέσεις που φέρανε, στηρίξαν την Ελλάδα στο προσφυγικό. Αυτά είναι η πρακτική μας δουλειά που δείχνει. Γιατί άμα δεν έχεις παροπίδες, άμα δεν έχεις να προτάξεις το κομματικό συμφέρον ή το πελατειακό, μην το ξεχνάμε και αυτό, τότε μπορείς πραγματικά να κάνεις πολύ καλύτερη δουλειά. Αυτό είναι το ποτάμι και σε αυτό συμμετέχω και αυτό καλό τους πολίτες, άμα κρίνουν και αυτοί με τον ίδιο τρόπο, να το στηρίξουν. Είναι αλήθεια, κύριε Ευρωβουλευτά, πως πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε στην περιφέρειά μας ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης, μιλώντας για το αφήγημα αυτών των ευρωεκλογών και ζητώντας φυσικά την ψήφο εμπιστοσύνη στον πολιτό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ανάμεσα σε άλλα, ο κύριος Θεοδωράκης, κύριε Ευρωβουλευτά, τόνισε ότι το ποτάμι είναι η μόνη δύναμη στο κέντρο που εκφράζει το καινούριο. Θέλετε λίγο να μου σχολιάσετε αυτή την τοποθέτηση? Μάλλον δεν άκουσα τοποθέτηση του Σταύρου στην περιοχή σας, αλλά φαντάζομαι πως θα εννοεί σχετικά με το πελατειακό κράτος. Βεβαίως. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που το λένε όλοι οι διεθνείς οργανισμοί με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Το είπαν οι διεθνές νομισματικό ταμείο. Συγγνώμη που σας διακόπτω, για να σας κύριε Ευρωβουλευτά, συγγνώμη που σας διακόπτω, απλά για να σας βοηθήσω ενδεχομένως, γιατί μπορεί να μην έγινα πολύ κατανοητή. Αναφερόταν φυσικά στο κυβερνητικό παρελθόν και τις ευθύνες που έχει, έτσι, σε σχέση με το ποτάμι που δεν έχει καμία ευθύνη. Ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω. Γιατί ναι, μεν το κυβερνητικό παρελθόν, αλλά πώς μπορεί να συνοψίσουμε σε μία λέξη, σε δύο λέξεις μάλλον, το γιατί η Ελλάδα έφτασε εδώ που έφτασε, η χρεοκοπία το 2010. Λόγω του πελατειασμού. Λόγω της διοίκησης, η οποία είναι δομημένη όχι να προσφέρει υπηρεσίες, τις υπηρεσίες και πολίτες, αλλά να τις πουλάει, να τις δίνει με το αζημίωτο. Αυτό είναι εμπόδιο σε όλη την επιχειρηματικότητα, αυτό είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη, αυτό κρατάει τη χώρα κάτω. Το παραγωγικό μοντέλο μας είναι δεμένο με τον πελατειασμό. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις και έχουν όλες τις ευθύνες, αλλά και η τωρινή που δεν άγγιξε το πελατειακό κράτος, απλώς πρόσθεσε το δικό της επίπεδο, εμποδίζουν στην ουσία τις παραγωγικές δυνάμεις χώρας να εκτιναχθούν. Το ποτάμι δεν έχει ευθύνες γι' αυτό, και το ποτάμι όχι μόνο ευθύνες δεν είχε, αλλά έβγαλε και σαν πρώτο στόχο του τη σύγκρουση με το πελατειακό κράτος και την ανατροπή των σχέσεων, ώστε να μπορούν γι' αυτό που λέμε οι μεγάλες επενδύσεις των 20 δις που χρειάζεται η χώρα κάθε χρόνο, επιτέλους να μην βρίσκουν εμπόδια. Για να καλλιεργήσουμε έναν άνθρωπο ώστε να μπορούν να έρθουν να φυτέψουν στη χώρα μας, όπως κάνουν σε όλες τις χώρες της γειτονιάς μας. Αυτό λοιπόν είναι το διαφορετικό που φέρνει το ποτάμι. Δεν έχουμε μπαγκάζια, δεν οφείλουμε σε κανέναν τίποτα, δεν έχουμε κάνει κάτι που πλήγωσε τη χώρα και ζητάμε την ψήφο του κόσμου, ακριβώς γιατί έχουμε μια διαφορετική νοοτροπία. Δηλαδή, σε κάθε πρόβλημα ψάχνουμε να βρούμε συμμάχους παντού για να μπορέσουμε να δώσουμε τις λύσεις. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Ευρωβουλευτά, για να σας αποδεσμεύσω. Άρα, σε λίγες ημέρες, οι πολίτες πώς πρέπει και με τι σκεπτικό να προσέλθουν στις κάλπες? Έχουμε δει τι προτάσει η Νέα Δημοκρατία, έχουμε δει επίσης τι προτάσει το κυβερνών κόμμα. Πώς πρέπει λοιπόν, εσείς θεωρείτε, να πάμε να ψηφίσουμε?
Εμείς προτείνουμε στους πολίτες να μην ψηφίσουν με εθνικά κριτήρια. Όχι γιατί στα εθνικά κριτήρια βγαίνουμε μειωμένοι, αντίθετα, κάνουμε πολύ καλή δουλειά στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Αλλά έχουμε ευρωεκλογές. Μια φορά πρέπει οι πολίτες που θα φτάσουν στην κάλπη και ελπίζουμε να είναι μεγάλος αριθμός, να πάρουν και αυτή μέρος της ευθύνης. Ή θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, όταν τη χρειαστούμε θα είναι δίπλα μας, ή μετά να μην κατηγορούμε κανέναν. Αν εμείς δεν πάμε να ψηφίσουμε και να απαιτήσουμε και στείλουμε ανθρώπους και στην Ευρωβουλή που θα απαιτήσουν περισσότερη Ευρώπη, δηλαδή βοήθεια στους ασθενέστερους και στις χώρες της περιφέρειας που είναι λιγότερο οικονομικά ανεπτυγμένες, κανείς την επόμενη μέρα δεν έχει το δικαίωμα να παροπονηθεί γιατί δεν κάνει η Ευρώπη για αυτόν. Πρώτα θα ψηφίσουμε, θα σπρώξουμε τις φιλευρωπαϊκές δυνάμεις που θέλουν ισχυρότερη Ευρώπη, ουσιαστικότερη και ενοποιημένη Ευρώπη, μια ομοσπονδία των κρατών και όχι 28 κράτη-μέλη, το οποίο καθένα κάνει το δικό του, και μετά όλοι μαζί θα βρούμε τις λύσεις. Εμείς γι' αυτό λέμε ψηφίστε ποτάμι. Είμαστε φιλευρωπαίοι, είμαστε ταγμένοι στην περισσότερη Ευρώπη, έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, και οι προτάσεις των Σοσιαλδημοκρατών και οι προτάσεις του Μακρόν συγκλίνουν σε ένα τέτοιο στόχο. Από εκεί και παίρνουν στο χέρι του πολίτη. Αυτός διαμορφώνει την Ευρώπη που έχουμε, αυτός οφείλει. Είναι και για τα θετικά της και για τα αρνητικά της. Ο ψηφοφόρος επιλέγει, όχι η κομματική. Μάλιστα. Κύριε Κυρίκο, κύριε Ευρωβουλευτά, σας ευχαριστώ θερμά για την τηλεφωνική αυτή συνομιλία. Καλή επιτυχία θα σας ευχηθώ. Εγώ ευχαριστώ και σε προσωπικό επίπεδο, χρόνο. Αλλά και συνολικά στο ποτάμι. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά.